Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή προσωπικά φιλοξενείται στο κτήμα Μερκούρι με αφορμή το φόρουμ για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Ολυμπία και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Βενέτο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά και πρόεδρο του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο. 8 Μάη πέρυσι. 8 Μάη πέρυσι, η μέρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα ξαναπήρε την Προεδρία. Και είναι σημαντικό αυτό σαν εξέλιξη, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα αρχικό μήνυμα για την παρουσία σας στο φόρουμ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ευκαιρία που μας έκανε να γνωριστούμε και να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να μου πείτε πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει μια στρατηγική για τον τουρισμό και το εξειδικεύει στο θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό και νησιωτικό τουρισμό, γιατί εμείς εκπροσωπούμε επιχειρήσεις νησιωτικές. Είμαι πρόεδρος του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρών και μεγάλων νησιών. Έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, έχουμε δύο νησιά που είναι κράτη, Κύπρος και η Μάλτα. Ναι. Και βέβαια και έχουμε και συστάδες πολύ μικρών νησιών πέρα από το αρχιπέλαγο του Αιγαίου, έχουμε Κανάρια νησιά και βέβαια και κάποια που είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη, στο νότιο Ινδικό Ρενιόν ή στην Καραϊβική κάποια γαλλικά νησιά. Βέβαια αυτή η στρατηγική θέλει να πετύχει αρκετούς στόχους, πέρα δηλαδή από την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας της Ευρώπης, θέλει να πετύχει και στόχους απασχόλησης. Και είναι πολύ σημαντικό σαν επένδυση και βέβαια ειδικά για τη χώρα μας έχει έτσι πολύ πεδίο, έτσι πολύ μεγάλο πεδίο δράσης που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και να έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Το πώς βρεθήκαμε εδώ δεν είναι τυχαίο. Καταρχήν το ότι πρόεδρος σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό είναι Έλληνας. Αν μη τι άλλο, θα διάλεγα μια ελληνική πόλη προκειμένου να κάνουμε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εχθές και είναι πολύ σημαντικό, βέβαια ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά καμιά φορά καλό είναι να τα λέμε. Δεν θα δείτε ποτέ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σάββατο, γιατί Σάββατο πάνε στα σπίτια τους. Δεν δουλεύουν. Από Πέμπτη και μετά επιστρέφουν όλες τις οικογένειες. Το γεγονός ότι Σάββατο και εμείς το ζητήσαμε και ήρθανε. Είναι ότι τους είπαμε ότι οι Έλληνες το Σάββατο, τη Σάββατο-Κυριακή κάνουμε αυτές τις δράσεις γιατί δεν δουλεύουμε, γιατί όλη την άλλη εβδομάδα δουλεύουμε. Αυτό σε απάντηση όσων λένε για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες. Ναι. Και βέβαια δεν επιλέξαμε τυχαία. Αναφερθήκατε στο συμβολισμό της Ολυμπίας και στην τοποθέτησή σας στην έναρξη του συνεδρίου στο πλαίσιο του φόρουμ. Δεν μπήκα σε ζητήματα τεχνοκρατικά που είχαμε πάρα πολύ καλούς εισηγητές. Και μεταξύ αυτών να σας πω ότι ξεχώρισε η τοποθέτηση του λιμανιού του Κατακόλου. Είναι πολύ σημαντική η έρευνα που έχει κάνει, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο χθεσινό φόρουμ. Πράγματι τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχολιάστηκε από όλους τους άλλους φορείς και είναι πολύ σημαντικό και ζητήσανε τη μελέτη να την έχουν για δική τους χρήση. Και πάρα είναι σημαντικό πολύ αυτό, μπορεί να αποτελέσει και πιλότο για το ήταν, τι μπορεί να συμβεί. Ήταν πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Ο ένας ότι ανέδειξε εγγενείς δυσκολίες που έχουμε τοπικά, έτσι, που σημαίνει ότι μπορούμε, αν εκμεταλλευτούμε αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε αυτή η έρευνα, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα για τον τόπο. Και αυτό που κάναμε εμείς και επιλέξαμε ένα ελληνικό τόπο είναι για να ωφεληθεί καταρχήν άμεσα ο συγκεκριμένος τόπος. Δηλαδή μιλάμε για τουρισμό. Τουρισμός τι είναι? Για οποιοδήποτε λόγο, όταν κάποιος αφήσει τον τόπο του και πάει σαν επισκέπτης, για οποιοδήποτε λόγο, σε έναν άλλο τόπο, σημαίνει ότι εκεί πέρα από τις παραστάσεις που θα πάρει και θα απολαύσει, θα αφήσει και κάποια χρήματα και βέβαια θα γίνει και έμεσα διαφημιστής. Θα προβάλλει τον τόπο όταν γυρίσει πίσω, εφόσον μείνει ικανοποιημένος. Έτσι, το σχόλιο του είναι η καλύτερη διαφήμιση ή δυσφήμιση. Οπότε εδώ τώρα μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους τοπικούς παράγοντες για τη φιλοξενία. Ήταν καταπληκτικό. Ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε τώρα, σε ένα πανέμορφο κτήμα και εικόνα, ίσως το αδική, αν γυρίσει η κάμερα από την άλλη μεριά, θα καταλάβει ο κόσμος αυτά που λέω. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη
Και μάλιστα είχε ενδιαφέρον, είχαμε και από το Λίβανο αντιπροσωπεία. Αναφερθήκατε ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό στον τόπο μας, σε το βράδυ της δεξίωσης που παρέθεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Και ήταν συγκινητική αναφορά σας, γιατί καταλάβαμε ότι γνωρίζατε τον καθένα προσωπικά και καμία παρουσία δεν ήταν, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση τυχαία. Είμαι πρόεδρος του επιμελητήριου 15 χρόνια. Όσο είναι και ο θεσμός, το Insular, το δίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε από Έλληνες, από ελληνικά επιμελητήρια ουσιαστικά. Είχαμε δημιουργήσει τον όμιλο ανάπτυξης των ελληνικών νησιών, επιχειρηματικά πάντα μιλάω, και η ανάγκη για να έχουμε πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σαν ευρωπαϊκή χώρα μας έκανε να δημιουργήσουμε μαζί με τους Γάλλους, Ιταλούς, Ισπανούς, Άγγλους, ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Να σας πω ότι 8 ευρωπαϊκές χώρες έχουν νησιά. Έχουμε το 4% του πληθυσμού και το 4% του πληθυσμού και της έκτασης ευρωπαϊκής. Άρα είμαστε μια μικρή χώρα. Οι νησιωτικές περιοχές είμαστε μια χώρα της Ευρώπης και μας έχει αναγνωριστεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε εκπροσωπήσεις από όλους αυτούς. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί κάποιους δεν τους καλέσαμε, αλλά από το ενδιαφέρον που παρουσίαζε το θέμα είχαμε, που ήταν οι επιπτώσεις της κρουαζιέρας στις τοπικές κοινωνίες, τους κίνησε το ενδιαφέρον και αυτοί ήρθαν σε εμάς και μας είπαν αν μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Επομένως, τα ωφέλη για την Ηλία είναι στο πακέτο τουρισμός. Αυτοί οι συνισταμένοι που είναι ο συνεδριακός τουρισμός επετεύθηκε κατευθείαν με τη διοργάνωση του συνέδριου στην Αρχαία Ολυμπία. Πριν καν ξεκινήσει καμοφέλη δηλαδή για την τοπική κοινωνία. Συν όλα αυτά, γιατί ρωτώντας τους όλους αυτούς δεν μείναν ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι κάτσανε πολύ λίγες ώρες εδώ. Δεν τους φτάνει με αυτή την έννοια, δεν μείναν ικανοποιημένοι. Δηλαδή πήγαμε 3 ώρες στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Δεν τους φτάνει. Άρα τι κάναμε τώρα, τι πετύχαμε, όλοι αυτοί να πάρουν τις οικογένειές τους και κάποια άλλη φορά να έρθουν να κάνουν διακοπές εδώ. Και είναι ήδη πολύ έχουμε έτσι πολλαπλασιάσει, δηλαδή μοχλεύουμε αυτό το γεγονός ότι ήρθαμε 100 άνθρωποι τώρα, θα έρθουν 1000 αύριο. Έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο κύριος Λεωνίδης Βαρουξής, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην πρώτη μέρα της ημερίδας, αναφερόμενο στην έρευνα που έγινε, ότι το 80% αυτών που έρχονται, σύμφωνα με την έρευνα, επιθυμούν να ξανάρθουν. Και είναι σημαντικό να δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Είναι αλήθεια ότι ο τουρίστας θέλει να γυρίσει σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω μας βλέπει όλη η Πελοπόννησος, δεν ξέρω πού φτάνει η Ευέλεια. Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά. Ιόνια νησιά. Θα έπρεπε να μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που ο συμβολισμός της Ηλίας, της Αρχαίας Ολυμπίας ειδικά, γιατί δεν είναι μόνο η Αρχαία Ολυμπία, έτσι. Είναι μια σειρά αρχαιολογική χώρα. Βέβαια υπάρχει η Ήλιδα, υπάρχει το Κάστρο Χλιμούτσι. Πάρα πολλά που έχουν ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, έτσι, δεν το λέω τουρίστα, για τον οποιαδήποτε λογής επισκέπτη. Ακόμα και αυτό που κάνουμε εδώ τώρα στο κτήμα. Έχει αποδειχτεί με έρευνες δηλαδή, το είπε ο Υπουργός Τουρισμού και το έχει πει και άλλες φορές. Πολλοί επισκέπτονται τον τόπο για να επισκεφτούν τον τόπο μόνο και μόνο επειδή τον ξέρουν ιστορικά. Όταν το κάνουν αυτό, ανακαλύπτουν άλλα πράγματα και θέλουν να ξανάρθουν. Το είπε ο Πρόεδρος ο Βαρουξής, τον ευχαριστούμε εξάλλου γιατί ήταν ένας από τους συνδιοργανωτές και ήταν πολύ σημαντική η παρουσία δική του και η συμβολή του σε αυτή την επιτυχία. Η οποία τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα για επιτυχία γιατί τα αποτελέσματά της πολλαπλασιάζονται. Έτσι. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε και βέβαια το επιμελητήριο της Ηλίας. Δηλαδή νομίζω ότι καταλυτική παράγοντα. Αυτές οι συνέργειες δημιουργούν μια δυναμική για το μέλλον. Ναι, και δεν είναι και η χημεία που πρέπει να έχεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή και ο Κώστας ο Νικολούτσος και ο Λεωνίδας ο Βαρουξής από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαν μαζί μας. Έτσι ώστε εμείς, ένας ευρωπαϊκός θεσμός που θα μπορούσαμε να πάμε οπουδήποτε. Βεβαίως. Έτσι. Μείναμε όχι ικανοποιημένοι και δεν μιλάω σαν insulaire μόνο. Μιλάω για λογαριασμό όλων αυτών που μας ζητήσαν και συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτή την ημερίδα που ήταν τα αποτελέσματά της καταλυτικά. Και ακόμα θέλω να πιστεύω τα συμπεράσματα, γιατί αυτό που θα πρέπει ο κόσμος να περιμένει από αυτά δεν είναι τώρα αυτά που του λέμε εμείς. Τι θα γραφτεί σε ένα πρακτικό. Κάναμε μια ωραία ημερίδα, πήγαμε φάγαμε χθες στον Αγία Ανδρέα ή προχθές δεν ξέρω εγώ τι και περιηγηθήκαμε και το χώρο και τι έγινε. 100 άνθρωποι. Γίνανε πάρα πολλά. Όλοι αυτοί οι θεσμοί καταρχήν εδραιώνουν τη θέση της χώρας μας, της ομορφιάς της, του πλούτου που έχει, του ενδιαφέροντος που έχει. Και θα πρέπει να τύχει προσοχής από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
μας αναγνωρίστηκε. Τους είπαμε, μπήκαμε και σε πολιτικά ζητήματα. Γίνανε και τέτοιες ερωτήσεις. Παρακολουθήσατε και είδατε. Αντιφάσεις που δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούν. Στα πάνελ εκφράστηκαν αυτοί οι προβληματισμοί. Όχι εκφράστηκαν, αλλά οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα δέχτηκαν όλα αυτά. Τι γίνεται? Όλοι αυτοί οι θεσμοί τα καταγράφουν, τα μελετούν και προτείνουν. Έτσι. Έχουν μάθει να λειτουργούν διαφορετικά από εμάς. Τελείως διαφορετικά. Σας είπα ότι το ότι ήρθαμε εδώ και κάναμε αυτή την ημερίδα είναι σε συνέχεια ενός διαλόγου που έχει ξεκινήσει στις Βρυξέλλες από πέρυσι, αφορά τον παράκτιο θαλάσσιο τουρισμό, που μια συνισταμένη του είναι και η κρουαζιέρα, και δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική. Βέβαια, σε εξέλιξη, τα γνωρίζετε πάρα σημαντικά. Πολύ καλά. Αλλά ακόμα και η κρίση στο Νότο, έτσι, συμβάλλει αρνητικά στους έξω από την Ευρώπη τουρίστες. Φοβούνται να έρθουν κάποιοι από αυτούς, γιατί και βλέπουν επεισόδια, βλέπουν διάφορα πράγματα που είναι αποτρεπτικά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι ομορφιές, ο πλούτος του, ο πολιτισμός, η γαστρονομία που είναι σημαντικό όσο αφορά τη Μεσόγειο. Δηλαδή. Ο γαστρονομικός τουρισμός, τον οποίο αναφέρθηκε το 40% των τουριστών, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλίας, ναι, και νομίζω ότι είναι μια βάση επίσης πάνω στην οποία μπορούμε το να χτίσουμε. Το τραγικό ποιο είναι για μας, όμως, και καλό είναι ο κόσμος να τα ακούσει, να το απαιτήσει από τους, από τους δήμαρχους, από τους περιφερειάρχες, από τους τοπικούς φορείς, προϊόντα τοπικά να τα επιβάλλουμε να καταναλώνονται στα ξενοδοχεία, στα κρουαζιερόπλια, οπουδήποτε να προτιμούμε τα δικά μας προϊόντα. Δυστυχώς, τοπικά προϊόντα στον τουρισμό, μόνο το 15%, πολύ πολύ μικρό ποσοστό, φάνηκε από τα στοιχεία που δώσανε από την έρευνα. Πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή, έχουμε περιθώρια ανάπτυξης. Είμαστε μια πλούσια χώρα, με ανθρώπους που δουλεύουν, παράγουμε, πρέπει όλοι μαζί, με συναντήληψη, να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε πλούτο για μας πρώτα, για την εθνική οικονομία, για τη χώρα, για την Ευρώπη. Έτσι, εγώ μιλάω για λογαριασμό της Ευρώπης, είμαι αναγκασμένος να σας συμπεριλαμβάνω όλους μαζί. Πριν φτάσουμε λοιπόν στο να μιλάτε για λογαριασμό της Ευρώπης, θέλω να δούμε πώς ξεκινάει ο Γιώργος Μπενέτος. Λίγο πριν αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, μπροστά από τις κάμερες, μου είπατε ότι έχετε ασχοληθεί και με τη δημοσιογραφία. Γνωρίζετε. Γνωρίζετε και το τεχνικό κομμάτι της δικιάς μας της δουλειάς και θέλω να μου πείτε πώς από αυτό φτάνουμε στο να είστε πρόεδρος σε ένα πολύ ισχυρό επιμελητήριο, όπως είναι το επιμελητήριο του Πειραιά. Γιατί είναι ένας τόπος. Έχει 40.000 μέλη επαγγελματίες. Με ιδιαίτερη δυναμική και με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επαγγελματικά στον καθένα. Mm. Πώς εξελίσσεται αυτή η πορεία, η δικιά σας? Να το πούμε πολύ σύντομα, γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάμε. Και να ξέρει ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο, γιατί για μένα αυτό έχει σημασία, ο οποίος δεν βρέθηκε κάπου ξαφνικά σε μια θέση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει βήμα-βήμα τη ζωή του μέσα από τη δουλειά. Η φύση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ήταν συνήθως οικογενειακή. Και εδώ που βρισκόμαστε τώρα, από ό,τι άκουσα, είναι τέταρτη-πέμπτη γενιά, ας πούμε, έτσι, επιχειρηματιών. Έτσι και εμείς, ο παππούς μου ήρθε από ο νονός του παππού μου από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου από την Κρήτη, συναντηθήκαν στον Πειραιά και στέσαν μια επιχείρηση φωτογραφίας. Όταν ανακαλύφθηκε οι κάμερες, ο κινηματογράφος, περάσαμε και στα 8 τότε μιλιμέτρ και ωραία, παιδιά εμείς μπήκαμε στη δουλειά του παππού του μπαμπά. Με αυτή την έννοια, σαν φωτογράφος, επειδή ήμουν και λίγο διαστραμμένος, έτσι μ' άρεσε, ασχολήθηκα και με τη δημοσιογραφία, γιατί κάλυπτα ρεπορτάζ πολιτιστικά συνήθως γεγονότα. Ναι. Μεγάλωσα την εποχή της μεταπολίτευσης που έπρεπε να ανακατεύεσαι, να είσαι για να είσαι ενεργός πολίτης, είναι ενημερωμένος πολίτης, επομένως είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα τα άλλα ασχολήθηκα και επαγγελματικά με τη φωτογραφία και ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία, σε διάφορα έντυπα. Και μετά από αυτό ήταν το πέρασμά μου από εκεί. Έπρεπε να ζήσω μετά από αυτό. Επομένως, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που ήταν πολλές επιχειρήσεις παραγωγικές κοσμημάτων. Επομένως, όταν οι άλλοι έπαιζαν με ξυλογλυπτική, με χαρτοκοπτική, εμείς παίζαμε με το χρυσό, το οποίο για μας δεν είχε καμιά αξία σαν ένα ευγενές μέταλλο ακριβό. Εμείς το βλέπαμε ένα υλικό με το οποίο δίπλα μας δουλεύανε, ναι, και φτιάχνανε κοσμήματα και εμείς παίζαμε με αυτό, φτιάχνοντας και εμείς κοσμήματα σαν παιδιά.
Αυτό μας έκανε χρυσοχώος. Επομένως, είμαι αυτή τη στιγμή χρυσοχώος 40 χρόνια και μόνο αυτό λέει γιατί πρέπει να ανακατεύεσαι με τα κοινά και να αποφασίζεις εσύ για τις τύχες σου και όχι να αφήνεις άλλους που συνήθως είναι και άσχετοι. Νομίζω ότι επιβάλλεται σε καθέναν επιχειρηματία να αφιερώνει ένα κομμάτι, είναι κομμάτι της δουλειάς του το να ασχολείται με τα κοινά. Έτσι, δεν είναι υπόθεση άλλων. Είναι δική μας υπόθεση. Ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα και ειδικά με τον επιμελητηριακό θεσμό θέλω να πω ότι και σαν σύμβουλοι της πολιτείας και σαν σύμβουλοι των μελών των δικών μας οφείλουν η πολιτεία να μας εμπιστευτεί καταρχήν γιατί η πληροφόρηση που θα της δώσουμε, οι προτάσεις που θα τις κάνουμε είναι σίγουρα βγαλμένες μέσα από τη ζωή, μέσα από την πρακτική που οι λύσεις που και οι αποφάσεις πολιτικές που θα πάρουν θα μας πάνε σε ανάπτυξη σίγουρα γιατί κανένας δεν θέλει να μην πάει καλά η δουλειά του. Έτσι. Επομένως, οι προτάσεις όλες που κάνουμε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια με τη βοήθεια τεχνοκρατών, εμείς μαζί τους συνεργαζόμαστε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι θέμα χαρτιού μόνο. Υπάρχει και μια πραγματικότητα η οποία είναι σκληρή, τη βιώνει ο επιχειρηματίας καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ερχόμαστε εδώ, κάνουμε αυτό το συνέδριο ακριβώς για αυτό το λόγο. Να δούμε. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια πράγματα και λέει να κάνουμε κρουαζιέρα, να πάμε κρουαζιέρα. Πού, ένα τεράστιο καράβι σε ένα μικρό προορισμό. Αντέχει ο τόπος να κατεβάσεις ξέρω εγώ ξαφνικά στο κατάκολο 7.000 κόσμο για 5 ώρες. Να κάνει τι. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και δόξα τω Θεώ είμαστε η χώρα του παν μετρών άριστο. Ας το εφαρμόσουμε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε υποδομές. Το κατάκολο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Κρουαζιέρας, της Παγκόσμιου Οργανισμού της Κρουαζιέρας, είναι ένα από τα ανερχόμενα λιμάνια, το λέω εγώ. Έχει γραφτεί, το έχουν πει αυτοί δηλαδή. Και μάλιστα πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, γράφτηκε γιατί θέλουν να έρθουν το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, να συζητήσουν με το Υπουργείο μας για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από τον τομέα αυτό της κρουαζιέρας. Εδώ να δώσω. Δεν είναι ωραίο, αλλά ας δώσουμε δύο στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΕΠ της δηλαδή, συμβάλλει η κρουαζιέρα με 40 περίπου δις. Η Ελλάδα, αν και είναι ο τρίτος καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη, παίρνουμε από το κομμάτι κρουαζιέρα μόνο 600 εκατομμύρια από τα 40 δις. Και είμαστε ο τρίτος προορισμός. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανέβει. Ναι. Για να γίνει αυτό λοιπόν, όλοι εμείς όσοι συμμετείχαμε, από τις μεσογειακές χώρες, από τις παραδουνάβες, από την Αδριατική Ιόνιο, το AIC Forum που είδατε, από τους Ισπανούς που ήταν μαζί μας, από τους Λιβανέζους, από τους Τούρκους, από όλοι αυτοί μαζί, πήραμε όλα αυτά τα στοιχεία, ανταλλάξαμε απόψεις, θα τα επεξεργαστούμε, θα τα ξαναμαζέψουμε, άρα είναι κάτι ζωντανό. Προχωράει. Είναι ένα κύτταρο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το κύτταρο και ποια βήματα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα είναι σύντομο. Από μας. Επιλέχθηκε με το σκεπτικό του συμβολισμού της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και το διαχρονικό μήνυμα που εκπέμπει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη, η Μεσόγειος, ιδιαίτερα η Μεσόγειος και ο πλανήτης ολόκληρος προβληματίζονται έντονα από τη γενικότερη οικονομική, πολιτική και κοινωνική αναταραχή που υπάρχουν διάχυτες στην ατμόσφαιρα. Κρίση αξιών θεσμών, οικονομικών συστημάτων, κοινωνικών τάξεων συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Θέλαμε λοιπόν να προτάξουμε το μήνυμα, πραγματοποιώντας σημερινή εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, ότι ο τουρισμός και ειδικότερα η κρουαζιέρα μπορεί να ενώσει, να φέρει κοντά τους λαούς των παραθαλάσσιων προορισμών και να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των παράκτιων, νησιωτικών και παραποτάμιων προορισμών. Η κρουαζιέρα, αν αναπτυχθεί σωστά, και αν δώσουμε όλη μας την προσοχή που επιβάλλεται, είναι δυνατόν να αποδειχθεί πηγή πλούτου και κοινωνικής προόδου για τους κατοίκους των περιοχών που θα αναπτυχθεί. Και εστιάζω τη λέξη προσοχή, γιατί χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση στην υποδοχή, στη διαχείριση, στην εξυπηρέτηση, στη μετακίνηση, στη σύντηση και αναψυχή μεγάλου όγκου επιβατών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζονται υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό προπάντων οργάνωση. Αλλά και η πρόκληση είναι μεγάλη και τα ωφέλη τόσο σημαντικά που δεν πρέπει να μένει κανένας αδιάφορος.
Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή προσωπικά. Είμαι στο κτήμα Μερκούριο με τον Γιώργο Μπενέτο, που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά και είναι και πρόεδρος του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρέθηκε εδώ στο πλαίσιο του Φόρουμ για τον Τουρισμό και την Κρουαζιέρα και βρέθηκε σε έναν τόπο που, όπως μου είπατε κι εσείς λίγο νωρίτερα, δείχνει μία δυναμική. Είναι ένα λιμάνι, το λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο έχει τη δυναμική της ανάπτυξης, αυτό που λέμε κρουαζιέρα. Και θέλω να μου πείτε, μέσα από αυτό το φόρουμ και μέσα από τις απόψεις που ανταλλάξετε με όλους όσους συμμετείχαν, ποιες είναι οι βασικές δομές που πρέπει να δούμε, ποιοι είναι οι άξονες που πρέπει να κινηθούμε. Μιλάμε συνήθως για την ασφάλεια, μιλάμε για την παροχή υπηρεσιών στον επισκέπτη. Και σίγουρα μία περιοχή για να πάει μπροστά δεν πρέπει ποτέ να πει ότι εγώ έχω φτάσει στο απόλυτο και δεν έχω κάτι να βελτιώσω. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και νομίζω ότι στην περίπτωσή μας έχουμε να κάνουμε βήματα. Όχι βήματα. Έχουμε τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Μάλιστα, μας κατηγορούν γιατί καθόμαστε. Γιατί δεν έχουμε αναπτυχθεί περισσότερο. Γιατί δεν έχουμε φτιάξει το δρόμο. Έτσι. Θα έπρεπε να είχε γίνει ο δρόμος εδώ ένα χαρτί που να συνδέει σε ένα τέταρτο τουλάχιστον λιγότερο. Είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν και οι ενώσεις των επιχειρηματιών της κρουαζιέρας. Η εσωτερική μετακίνηση. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει η πολιτεία να σταθεί και να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει βέβαια όλα αυτά να γίνονται εξετάζοντας πάρα πολύ καλά τη σχέση κόστους-οφέλους. Δηλαδή, θα κάνω μια επένδυση τόσο και τι θα μου αποδώσει. Για την Ηλία είναι, νομίζω, εκ των όνων κάνευ να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έχει ένα τεράστιο θησαυρό. Επειδή ίσως ζείτε εσείς εδώ, δεν το εκτιμάτε όσο πρέπει. Όλοι απορούσανε με τα στοιχεία που είδαμε, που λέει ότι έρχονται το 13,5% νομίζω μόνο για τον αρχαιολογικό χώρο. Θα πίστευε κανένας ότι αυτό έπρεπε να ήταν από το 80 και πάνω. Φανταστείτε λοιπόν τι τεράστια δυνατότητα έχουμε προκειμένου να πετύχουμε ένα στόχο από όλους αυτούς που έρχονται. Κρουαζιέρα που επιλέγει την Ελλάδα για την γαστρονομία της, για το τοπίο, την Ηλία, ενδεχομένως είναι ένας από τους σταθμούς. Ναι. Δεν είναι ο μοναδικός προορισμός, το Κατάκολλο και η Ολυμπία. Έτσι, πάει σε διάφορους τόπους, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο κορυφαίος, θέλω να πιστεύω, είναι πρώτα αυτός και μετά η Βενετία, ας πούμε, ναι, σε αυτή τη διαδρομή. Και πάλι σας λέω ότι δεν είναι προσωπικά στοιχεία. Προκύπτουν από όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να το καταλάβουν οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να συμμετέχει σε αυτά και ο κόσμος, ο πολίτης. Δηλαδή, ωραία ο επιχειρηματίας να ανοίξει, να έχει ένα όφελος επιχειρηματικό, που σημαίνει θα πληρώσει και τους φόρους του, θα ωφεληθεί και η οικονομία της χώρας. Αλλά και ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει. Πρέπει να προσέχει. Πρέπει να έχει τη συνείδηση του ότι. Και δόξα τω Θεώ, εσείς το έχετε. Τα στοιχεία αυτό μας δείξαν ότι είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος. Το δείξαν τα στοιχεία γιατί όλα αυτά τα μετράς. Είναι δηλαδή, έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτά και προς τιμή της περιοχής προσέχουν τον ξένο επισκέπτη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουν εκτιμήσει όλοι τους. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο ο κόσμος να απολαμβάνει θετικά. Εμείς οι θεσμοί, είτε είναι ευρωπαϊκοί, είτε είναι εθνικοί, παρά την κρίση, παρά τη μεγάλη κρίση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί ότι αυτός ο πλούτος θα πάει χαμένος. Είναι σίγουρο ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουμε τα ωφέλη από το προϊόν αυτό που λέγεται τουρισμός, από το θαλάσσιο παράκτιο και νησιωτικό που επενδύει αυτή τη στιγμή με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότερο εμείς θα δώσουμε το βάρος για πολλούς λόγους και πρώτα απ' όλα επιχειρηματικά, όταν ο Αμερικάνος επιχειρηματίας το θέλει, εμείς θα πάμε κόντρα, εμείς θα είμαστε ωφελημένοι. Υπάρχει λοιπόν το συντηρητικό πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα αμοιβαίο όφελος που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε, ακόμα και ο πολίτης. Έτσι, από το σκουπίδι που θα πετάξει. Αυτό που είπατε, η συνέργεια, η συναντήληψη. Πρέπει και, να ακόμα γίνει και πολίτες, η φιλοσοφία μας ότι εδώ είναι ένας τόπος που ο τουρισμός είναι υψηλή βιομηχανία. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να γίνουν οι αναστηλώσεις, να τελειώσουν οι ανασκαφές, να βρούμε καινούριους δρόμους, να ενώσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, η Ιδαίο, Αρχαία Ολυμπία, Επικούρια Απόλλωνα, τα πάντα να εκμεταλλευτούμε.
τον πλούτο που έχουμε. Δηλαδή δεν δημιουργούμε. Άλλοι προσπαθούν να έτσι, δημιουργήσουν. Να βρουν αφορμή. Δηλαδή έχουμε εμείς τον Ερμή του Πραξιτέλη και ένα σωρό άλλα ευρήματα. Έχουμε στο φυσικό τους χώρο, έχουμε τα στάδια, τις παλέστες, έχουμε χίλια πράγματα να δείξουμε. Και υπάρχουν μουσεία σε όλο τον κόσμο που μας έχουν κλέψει ένα μαρμαράκι, το έχουν βάλει σε μια ωραία προθήκη. Έχουν τουρισμό σε τοπικές μικρές κοινωνίες, όσο έχει όλη η Ελλάδα, από δικά μας έτσι, πράγματα που δείχνουν. Είναι δυνατόν λοιπόν όλοι μαζί αυτόν τον πλούτο πρέπει να τον αναδείξουμε, πρέπει να τον πουλήσουμε ακριβά. Πρέπει να τον ωφεληθεί ο πολίτης. Ο δρόμος, άμα γίνει, δεν θα γίνει μόνο για να πάει ο τουρίστας εύκολα. Θα γίνει για να δουλέψουν καλύτερα οι επιχειρήσεις. Έτσι, θα γίνουν μετά, αν ένας τόπος αναπτύσσεται, θα γίνουν και τα σχολεία, θα γίνουν και αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα γίνουν πάρα, πάρα πολλά. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη μιζέρια μας, να επενδύσουμε λίγο στην περηφάνεια μας, στην ελληνική. Και μας το δείχνουν τον δρόμο ξένοι. Ναι, οι οποίοι πράγματι, αυτό που λέτε, ότι φιλοξενούν κάτι από κάθε χώρα και βλέπεις ένα παγκόσμιο μουσείο, το οποίο δεν αντιστοιχεί για κανένα λόγο στον τόπο που υπάρχει. Γίνεται πόλος έλξης και εμείς που έχουμε την ιστορία μας ζωντανή και σε εξέλιξη. Δεν ξέρω, ζούμε δίπλα της και δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Αυτό ίσως μάλλον έχουμε είναι. Κάνει και το λάθος να θεωρούμε ότι αυτό που πια συχνά χρησιμοποιούμε, το brand name της Ολυμπίας, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης, το έχουμε νομίζω κακοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τίποτα μάλλον δεν γίνεται από μόνο το επειδή απλά υπάρχει η Ολυμπία δίπλα μας, επειδή υπάρχει η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Μπράβο. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα δουλέψουμε πάρα πολύ με συναντήληψη αυτό που είπατε και συνέργειες, οι οποίες θα έχουν τον κοινό στόχο. Εάν δεν έχουμε τον κοινό στόχο, νομίζω ότι δύσκολα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Όμως προσπάθεια γίνεται και γίνεται σημαντική προσπάθεια. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Αυτό το λέτε και εσείς που κινείστε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Τέλος πάντων, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, αυτό που εμείς είδαμε χθες, πραγματικά γίνεται μια καλή προσπάθεια. Ευτυχώς η διοίκηση του λιμανιού του Κατακόλου τα έχει δει όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.000.000 επισκέπτες στο χώρο τον αρχαιολογικό από τον τουρισμό. Πολλαπλάσιος έρχεται στην περιοχή. Νομίζω ότι γίνονται επενδύσεις στο λιμάνι του Κατακόλου που θέλω να πιστεύω θα προχωρήσουν και θα τελειώσουν γρήγορα. Αυτό σημαίνει θα το πολλαπλασιάσουμε τα ωφέλη και όλοι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα προκειμένου τις αποφάσεις που θα πάρθουν στις Βρυξέλλες να τις αξιοποιήσουμε. Γιατί οι Βρυξέλλες δεν θα έρθουν να σου πούνε πάρε. Οι Βρυξέλλες διαπιστώνοντας όλα αυτά που δίκαια τους λες και σου λέει πράγματι μπορούμε να ωφεληθούμε από όλα αυτά, θα σου ανοίξουν το δρόμο. Φέρε τις προτάσεις σου και διεκδίκησε. Τις προτάσεις μας τις έχουμε πάει, αλλά το διεκδίκησε. Πρέπει να βρούμε και ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν. Και σίγουρα και τόπισε αν το Κατάκολο να μην παραμείνουν φωτεινά αστέρια με τα έργα που γίνονται εκεί και είναι σε εξέλιξη. Αυτό που είπατε, να υπάρχουν οι υποδομές που θα στηρίξουν. Ευτυχώς έχει το Κατάκολο καλού. Το Κατάκολο. Η περιοχή της Ηλίας, όχι το Κατάκολο, ο πύργος, η αρχαία Ολυμπία, έχει καλούς επιχειρηματίες και μιλήσαμε μαζί τους και έχουν την πρόθεση να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό. Δηλαδή το ότι καταφέραμε και δεν πήγαμε να κάνουμε αυτό το συνέδριο στην Αθήνα, που ενδεχομένως να είχε τα ίδια αποτελέσματα, αλλά δεν θα βοηθούσε καθόλου την περιφέρεια που εμείς θέλουμε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην περιφέρεια. Μεγάλα λιμάνια τα αφήνει πια η κρουαζιέρα και πάει σε περιφερειακά λιμάνια. Το Κατάκολο, σας είπα προηγουμένως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Κλία και δημοσιευτεί τελευταία, είναι ένα από τα ανερχόμενα λιμάνια. Εάν στο λένε αυτοί και δεν το εκμεταλλευτούμε εμείς, τότε είμαστε άξιοι. Εμείς πιστεύουμε στις συνέργειες που προέκυψαν μέσα από αυτό το φόρουμ και μέσα από αυτή την συνεργασία που φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει πολύ καιρό νωρίτερα. Δεν ξεκίνησε τώρα με αυτή την ευκαιρία και σίγουρα δεν τελειώνει. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό μας το επισημάνανε. Ότι αυτό γίνεται σε μια συνέχεια μιας δράσης που έχει ξεκινήσει, μια στρατηγικής που έχει ξεκινήσει, η οποία δεν τελειώνει εδώ και την αφορά την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει όφελος από την ανάπτυξη αυτή, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αυτό το προϊόν, αναπτύσσονται αγορές στην Ασία, αναπτύσσονται αγορές στην Αυστραλία. Σημαντικές αγορές που παίρνουν ποσοστά. Υπάρχει ήδη μια αγορά που είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς στην Καραϊβική. Επομένως, η Μεσογειακή Κρουαζιέρα, και είχαμε και εκπρόσωπο της Μεσογειακής Κρουαζιέρας χθες στο φόρουμ, μας ενδιαφέρει να την ανεβάσουμε όσο μπορούμε.
έτσι ώστε από αυτό το κομμάτι να πάρουμε σαν Ευρώπη ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και η Ελλάδα είναι ένας τόπος που μπορεί να σου δώσει αυτή την προστιθέμενη αξία. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευρωπαϊκή αντίληψη αφορά και εμάς. Μπράβο. Δηλαδή, τι έχει αυτή τη στιγμή να δείξει, τις Βαλτικές, τις Βόρειες θάλασσες, που υπάρχει ένας τουρισμός, αλλά όχι με τα ελληνικά ενδιαφέροντα. Υπάρχει οι παραδουνάβιες περιοχές και η κρουαζιέρα που γίνεται εκεί, που πάλι δεν έχει τα δικά μας τα ενδιαφέροντα. Και βέβαια υπάρχει και η Μεσόγειος, που είναι αυτός ο πλούτος της Ελλάδας και ενδεχομένως κάποιες περιοχές που και από εκεί δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, πάλι ο ελληνικός πολιτισμός φαίνεται στην Τουρκία ή στην Ιταλία απέναντι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να ταξιδέψετε. Να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τους ήχους που ακούγονται. Είναι τα παγόνια που υπάρχουν παντού στο χτήμα. Είναι καταπληκτικό. Τώρα δείχνει εμάς, δεν ξέρω πόσο ωραία φαινογράφουμε. Ίσως θα έπρεπε να βλέπει κάτι άλλο ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε και τα λέμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολλές φορές στο μέλλον. Να ευχηθώ καλή δουλειά, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε σε ρυθμούς. Παραπάνω από ελληνικούς, γιατί όπως είπατε και στους Έλληνες δουλεύει, εσείς το τρέχετε πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα να πείσουμε και τον τελευταίο Γερμανό, θα πω εγώ, που ήταν ο πιο δυσπιστός και Αυστριακό, ότι ο Έλληνας δουλεύει. Και το έχει καταλάβει. Αυτή τη στιγμή οι λαοί της Ευρώπης είναι δίπλα μας. Το βλέπουμε καθημερινά όταν κυκλοφορούμε είτε στις Βρυξέλλες είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε, ειδικά στις νησιωτικές τις παράκτειες. Αλλά εγώ θέλω να πω στους κατοίκους εδώ ότι το μόνο που μπορούν να περιμένουν είναι ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι τα αποτελέσματα του φόρουμ δεν είναι μια καταγραφή πρακτικού, είναι πράξη, είναι αποτέλεσμα, είναι έργο. Και θα πολλαπλασιάζουμε και θα επιμικρύνουμε και το χρόνο που έρχονται τουρίστες στην περιοχή. Μπράβο. Σκοπός μας είναι να είναι όλο το χρόνο. Να μην είναι ένας σταθμός, ή να αποτελέσει προορισμό. Μπράβο. Θα είναι προορισμός και μάλιστα το έχουμε πετύχει σε πολύ μικρό βαθμό, να είναι home porting, δηλαδή να είναι από εδώ να ξεκινάει την κρουαζιέρα του, που σημαίνει ότι θα αφήνει περισσότερα χρήματα. Να μην μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο. Άλλωστε, είναι κατανοητό, αυτό έχει προβληθεί και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου. Ωραία. Άρα τι μπορεί να γίνει εδώ, να κυκλοφοράει εδώ, να παίρνει το ταξί, να μένει στο ξενοδοχείο το τοπικό, να τρώει στα τοπικά μαγαζιά, να ψωνίζει τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο ωφελημένοι μπορεί να είναι. Είναι σημαντικό αυτό, για αυτούς δουλεύουμε. Έτσι. Θέλω να πιστεύω και αυτό ενδιαφέρει να ακούσει ο κόσμος. Αλλιώς τι, ήρθαμε εδώ, κάναμε ένα συνέδριο, φύγαμε, δεν αφήσαμε τίποτα. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ καλά αυτά που λέτε. Να τελειώσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ένα κομμάτι του τουρισμού είναι ο συνεδριακός τουρισμός και το αποφασίσαμε αυτό το συνέδριο να το κάνουμε στην Ηλία. Είναι καλό. Είναι από μόνο του μήνυμα δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.